Για πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και φαίνεται, Μανώλη Κωστίδη, ότι η Άγκυρα επιμένει στην κλιμάκωση. Δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό μετά τα όσα ισχυρίστηκε ο Τσαβούσογλου σήμερα. Έχουμε βήμα-βήμα κλιμάκωση, τον Ερντογάν, τον Τσαβούσογλου και τώρα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ερντογάν. Μετά από περίπου 4,5 ώρες εκδόθηκε μια ανακοίνωση όπου περιλαμβάνεται και η Ελλάδα και χαρακτηριστικά δηλώνει η Άγκυρα. Εξετάστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι εντυνόμενες προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες στις οποίες είναι συμβαλόμενο μέρος. Είναι στην ίδια γραμμή με τον Τσαβούσογλου ό,τι έχει πει. Όπως εξετάστηκαν και οι προσπάθειες της Ελλάδας να καταχραστεί τις συμμαχίες που, βρίσκεται και πρέπει να, ουσιαστικά να συνεργάζεται. Ξεκαθαρίσαμε πως θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα. Τον ΝΑΤΟ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Ναι. Και βεβαίως και η παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Και αυτό τους ενοχλεί ιδιαίτερα. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα, δίχως υποχωρήσεις, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση, μετά το Μάρτιο που είχε εκδοθεί μία, είναι αρκετά πιο σκληρή, καθώς μιλάει για προκλητικές ενέργειες, εντυνόμενες ενέργειες στο Αιγαίο της Ελλάδος. Στην ίδια γραμμή παρόλα αυτά. Επιμένει δηλαδή να κάνει το άσπρο μαύρο, επιμένει να προσπαθεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως το μέρος που καταπατά τις διεθνείς συνθήκες και τη διεθνή νομιμότητα. Νομίζω ότι η γραμμή έχει δοθεί από τον Τούρκο Πρόεδρο, από τον Μητσοτάκη Γιόκ. Είδαμε τον Μελού Τσαβούσογλου να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών και το έκτοτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βγάζει ουσιαστικά και αυτό τη δική του γραμμή. Νομίζω από εδώ και πέρα θα έχουμε κάποιες μέρες αρκετά πιο διαφορετικές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.